Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στην εκπομπή Πράξης. Τώρα, Γιάννη, πάμε να δούμε, να γνωρίσουμε μάλλον, πρώην ενεργά ανώτατα διευθυντικά στελέχη που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά, σε επιχειρήσεις και όχι μόνο. Εδώ, Βασίλη, θα πάμε αντίστροφα. Ενώ πάντα πηγαίνουμε από την θεωρία στην πράξη και αυτή η εκπομπή ευελπιστεί να συντελεί πάνω σε αυτό, τώρα θα πάμε από την πράξη στη θεωρία. Δηλαδή, έχουμε δίπλα μας ανθρώπους οι οποίοι έχουν εργαστεί, έχουν τεράστια εμπειρία και είχαν και γνώση, αλλά στην πορεία των χρόνων απέκτησαν ακόμα μεγαλύτερη γνώση για το πώς πρέπει να δουλεύει μια επιχείρηση και έχουν θεωρητικοποιήσει αυτή τη γνώση με σκοπό και στόχο να την μεταδώσουν εθελοντικά σε νέους, σε νέες επιχειρήσεις και να βοηθήσουν σε αυτή τη δύσκολη χώρα, ώρα που βρίσκεται η χώρα μας σήμερα. Και όχι μόνο, και σε εμάς να καταλάβουμε πώς λειτουργεί το σύστημα, δηλαδή η οικονομία, η επιχειρηματικότητα. Μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Καλογεράς, πρόεδρος του ΚΕΜΕΛ. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Ο κύριος Παντελής Λάμπρου, διευθυντής στρατηγικής επικοινωνίας και ανάλυσης αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Καλώς ευχαριστούμε ήρθατε. Πολύ για την πρόσκληση. Και ο κύριος Δημήτρης Παξιμάδης, πρώην πρόεδρος και CEO της Ogilvy One, αν το λέω σωστά. Ogilvy One, ναι, ναι. Ogilvy One και πρώην πρόεδρος στην BBDO. Ο επίσης ο κύριος Καλογεράς, ξέχασα να το πω, πρώην αντιπρόεδρος και διευθύντας σύμβουλος στην Exxens Ελλάς. Αλκατέλ. Πρώην Αλκατέλ, βεβαίως. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από εσάς. Θα μπορούσα πρώτα να προσθέσω ένα πρώην ακόμη. Πρώην εύποροι, όσοι έχουν σταματήσει να εργάζονται. Σωστό, σωστό. Και σε αυτή την εποχή. Ακριβώς. Για όλους μας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από τα απλά. Τι είναι το ΚΕΜΕΛ πρώτα απ' όλα. Για να καταλάβουν όλοι και να καταλάβουν και οι τηλεθεατές, αυτή την ομάδα στην ουσία που έχετε φτιάξει, τι προσφέρει εθελοντικά. Κύριε Καλογέρα, από εσάς. Καταρχήν, το ΚΕΜΕΛ είναι ένα εθελοντικό σωματείο. Τι σημαίνει εθελοντικό σωματείο? Προσφέρουμε όλες μας τις υπηρεσίες πάντα δωρεάν. Αποτελείται, όπως είπατε και εσείς στον πρόλογό σας, από στελέχη ενεργά και πρώην ανώτατα στελέχη ιδιωτικών επιχειρήσεων, είτε ελληνικών είτε διεθνών. Και στα χρόνια της κρίσης αποφασίσαμε να επικεντρώσουμε τη δράση μας στις νέες επιχειρήσεις, στη νέα επιχειρηματικότητα. Να το οπτικοποιήσουμε λίγο αυτό. Βεβαίως. Γιατί έχει ιδιαίτερη σημασία να δούμε στην ουσία τι είναι το ΚΕΜΕΛ, έτσι και να μας βοηθήσουν λίγο και οι συναδελφοί να δούμε αναλυτικά στην ουσία τις δράσεις σας. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε. Πρώτα απ' όλα βοηθάτε νέους. Πάντα. Και αυτό είναι το σημαντικό. Βοηθάμε νέους. Βοηθάμε νέους επιχειρηματίες, όχι κατά ανάγκη νέους στην ηλικία, αλλά νέες επιχειρήσεις, εν πάση περιπτώσει. Αλλά πάρα πολλούς νέους, βεβαίως. Νέους στο μυαλό που μπορούν να πάνε παραπέρα. Βεβαίως. Λοιπόν, να δούμε λίγο πόσα μέλη αριθμεί το ΚΕΜΕΛ, διότι και ποιοι απαρτίζουν στην ουσία το ΚΕΜΕΛ. Έχουμε 50 μέλη αυτή τη στιγμή, όταν ξεκινήσαμε μετά με πολύ λιγότερα φυσικά. Και βεβαίως τα μέλη, όπως σας είπα, είναι ανώτατα διευθυντικά στελέχη με μεγάλη εμπειρία, τουλάχιστον 20 χρόνια εμπειρία και τουλάχιστον 10 χρόνια να είναι γενικοί διευθυντές τουλάχιστον. Από όλο το φάσμα της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας. Όλες οι ειδικότητες είναι παρούσες. Όλες οι ειδικότητες. Μηχανικοί, οικονομολόγοι, ό,τι έχει σχέση με την οικονομία είναι παρόν στο ΚΕΜΕΛ. Άρα αυτό και απευθύνομαι και στον κύριο Λάμπρου και στον κύριο Παξιμάδη, Γιάννη μου επιτρέπεις. Έχει ιδιαίτερη σημασία σε όλους αυτούς που μας ακούν ή και με τους ανθρώπους που συναστρέφονται με εσάς ότι έχετε όλο το εύρος των γνώσεων ενός σαν ομάδα και μέλη. Κύριε Παξιμάδη. Ναι, ακριβώς. Γιατί έχουμε όλη την εμπειρία, βέβαια, ειδικά οι πρώην, επειδή άλλαξε η αγορά, είχαν την ανάγκη να μελετήσουν και να δουν τι ακριβώς συμβαίνει στο σύγχρονο μάρκετινγκ, παραδείγματος χάρη. Αλλά επειδή το σύγχρονο μάρκετινγκ είναι μια εξέλιξη του παραδοσιακού, είναι σε πολύ καλύτερη θέση να μπορούν να εξηγήσουν αυτά τα πράγματα. Κύριε Παξιμάδη, είπατε ότι άλλαξε η αγορά. Άλλαξε και η οικονομία, το ζούμε, αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα. Τι είναι αυτό όμως, αυτές οι αλλαγές είναι που είδατε ότι χρειάζεται να κάνετε κάτι, να κάνετε αυτή την προσπάθεια, την εθελοντική, έτσι ώστε να βοηθήσετε τους νέους επιχειρηματίες? Ναι, η βασική αλλαγή είναι το γεγονός ότι τουλάχιστον στο κομμάτι marketing, ενώ ζούσαμε σε μια πελατοκεντρική οικονομία που από τη δεκαετία του 50-60 και μετά θα γνωρίζετε ίσως τα 4P, τα Product, Place, Price, Promotion,
τη γνωστή θεωρία που ξεκίνησε τη δεκαετία του 60, του 61, από τον Τζερόμ Μακάρθι στις Ηνωμένες Πολιτείες, και αυτή ήταν η πελατοκεντρική. Ό,τι έκανε ένας μάνατζερ, είτε ήταν marketing manager είτε γενικός διευθυντής, είχε σχέση με τον κύκλο ζωής του προϊόντος. Αυτό άλλαξε σιγά σιγά. Και σήμερα έχουμε φτάσει... Όσο αλλάζει και η οικονομία, αλλάζει και αυτό. Και έγινε πλέον κύκλος ζωής του πελάτη. Οπότε, γιατί ο πελάτης είναι στο επίκεντρο πλέον και όχι το προϊόν. Και το βλέπουμε αυτό σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Ο καταναλωτής. Ο καταναλωτής ή και ο πελάτης. Γιατί μπορεί να είναι ο καταναλωτής, μπορεί η εταιρεία να παράγει και να δίνει σε κάποιο μεσάζοντα πελάτη. Αλλά και ο καταναλωτής, βεβαίως. Λοιπόν, θέλω και ένα σχόλιο τον κύριο Λάμπρου. Να πω πάντως για τον κύριο Λάμπρου ότι εμείς εδώ στο κανάλι τον ξέρουμε ως άνθρωπο του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Και πλέον έρχεστε με μια ιδιότητα, ναι, μεν του χρηματιστηρίου, αλλά πλέον και ως άνθρωπος μέλος του ΚΕΜΕΛ, που και εσείς δίνετε τη δική σας συμβολή. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση στο ΚΕΜΕΛ. Εμείς είμαστε συνεργάτες από χρόνια. Προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις και στα θέματα των χρηματοδοτήσεων και στην βάσονο αυτή του να μπορέσει κάποιος να προσελκύσει κεφάλαια για να χρηματοδοτήσει τις ιδέες του. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σήμερα είμαστε εδώ ως ΚΕΜΕΛ και να την κάνουμε και λίγο πιο ζωντανή τη συζήτηση. Ένα κεντρικό θέμα και πλεονέκτημα του ΚΕΜΕΛ είναι αυτό ότι μπορεί και γονιμοποιεί ιδέες μέσα από διαφορετικούς χώρους, από διαφορετικές βιομηχανίες. Και μάλιστα εμείς στο ΚΕΜΕΛ έχουμε καμιά φορά και συγκρούσεις, αντιθέσεις για το πώς θα ανακαλύψουμε την ιδέα. Εγώ, για παράδειγμα, με τον Δημήτρη, έτσι να το κάνουμε και λίγο πιο ζωντανή, θεωρώ ότι ο πελάτης είναι αναγκαίος, αλλά δεν αρκεί. Πρέπει να πάμε ένα βήμα παραπέρα, να μιλήσουμε για τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι και πελάτης, είναι και επενδυτής, αλλά έχει και συναισθηματικά στοιχεία που πρέπει οι επιλογές του να μπορούν να ολοκληρωθούν μέσα από τις επιλογές που κάνει πραγματικά μια ολοκληρωμένη ψυχοπνευματική προσωπικότητα. Άρα, εγώ αντιλαμβάνομαι, Γιάννη Χριστόπουλη, ότι ο κάθε ένας από τα μέλη του ΚΕΜΕΛ συμπληρώνει το δικό του παζλ για να βγει μια ολόκληρη εικόνα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι φτιάχνουμε τη σούπερ εταιρεία συμβούλων που είναι απαραίτητη και θα έχει μαγικές λύσεις. Υπάρχουν στο επιχειρήν, εσείς που έχετε τέτοια εμπειρία, υπάρχουν μαγικές λύσεις? Κοιτάξτε, μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν ποτέ. Αλλά υπάρχει η δυνατότητα και η υπόσχεση που δίνουμε και εμείς στις startup, στις νεοφυείς εταιρείες, ότι μπορούμε να μεγιστοποιήσουμε τις πιθανότητες να πετύχει μια επιχείρηση. Γιατί έχουμε μια συγκεκριμένη μεθοδολογία, έναν οδικό χάρτη που έχουμε μελετήσει από κοινού συλλογικά, ο οποίος βήμα-βήμα μεταφέρει την επιχείρηση από την αρχική ιδέα και ελέγχει τις όποιες παραδοχές, υποθέσεις κτλ., ώστε κάθε βήμα που κάνει να ξέρει ότι είναι σωστή κατεύθυνση. Αυτή η μέθοδος. Σύμφωνα με την εμπειρία που έχετε, οι δικές σας εταιρείες, οι οποίες εργαζόσασταν, ήταν πετυχημένες και εξακολουθούν να είναι πετυχημένες. Κυρίως όμως η ελληνική μικροεπιχειρηματικότητα, η μικρομεσαία επιχείρηση, βλέπαμε ότι όσοι αποφάσισαν να ασχοληθούν με αυτό, ξόδευαν χρήματα, έκαναν κάποιες μικρές επενδύσεις, αλλά κατά κύριο λόγο τις έκαναν χωρίς πλάνο, χωρίς πρόγραμμα. Πήγαιναν επειδή πολλές φορές ήταν η μόδα ή η ανάγκη. Σήμερα έχουν αλλάξει τα πράγματα και αν ακολουθούσαν μια άλλη τακτική, πήγαιναν by the book, αν έφτιαχναν ένα business plan, ρωτούσαν έναν ειδικό, ανέλυαν την αγορά, τον ανταγωνισμό. Έπαιρναν και την εμπειρία του παράλληλα. Θα ήταν καλύτερα τα πράγματα. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα αυτό που πρέπει να γίνει να μπορούν να βάλουν μια τάξη στη σκέψη τους. Είτε μικρή, είτε μεσαία, είτε μεγάλη εταιρεία μπορεί κάλλιστα να έχει καινοτόμο σκέψη, δημιουργική, πλάγια σκέψη αν θέλετε, που είναι μια ολόκληρη θεωρία της πλάγιας σκέψης και που αφορά τη δημιουργικότητα. Ακόμα, δηλαδή, θα σας πω ένα παράδειγμα μάλλον. Στο site μας έχουμε τη συνήθεια να βάζουμε έτοιμα business plans και έχουμε 4 αυτή τη στιγμή, ώστε να μπορεί οποιοδήποτε να δει πώς γίνεται ένα επιχειρηματικό σχέδιο κτλ. Θα τα δούμε συνέχεια. Θα τα δούμε αυτά. Εκεί λοιπόν θα δείτε μια επιχείρηση μελιού, πολύ απλή, οικογενειακή, που χρησιμοποιεί καινοτόμο σκέψη. Αυτό βοηθάει οποιαδήποτε επιχείρηση λοιπόν και έχει εφαρμογή. Για να επανέλθουμε, θα ήθελα να επανέλθουμε λίγο στο θέμα το πώς ένας νέος επιχειρηματίας μπορεί να έρθει σε επαφή με το ΚΕΜΕΛ. Διότι... Θα σας ρωτούσα. Ωραία. Γιατί αυτό νομίζω ότι αφορά πολλούς και αυτούς που ενδεχομένως να μην το έχουν και στο μυαλό τους.
Γιατί το να φτιάξεις μια επιχείρηση ή να έχεις μια ιδέα για να δημιουργήσεις κάτι σε αυτή την εποχή της κρίσης, κάποιος η κρίση του σκολά. Του λέει ότι μήπως και τελικά δεν μου βγει, φοβάται. Ερχόμενοι φυσικά σε εσάς, ή πώς μπορεί να σας βρει, ή τι ιδέες προφανώς μπορεί να, ή τι διέξοδο μπορεί να του δώσει. Έλεγα λοιπόν ότι μπορεί ο οποιοσδήποτε νέος ή λιγότερο νέος επιχειρηματίας, ο οποίος έχει μια, ξεκινάει μια επιχειρηματική ιδέα και προσπαθεί να την μεταμορφώσει σε ανταγωνιστική επιχείρηση, μπορεί να έρθει σε επαφή με το Kemel μέσω της ιστοσελίδας του Kemel, kemel.gr, και να υποβάλει το αίτημά του. Θα ήθελα να αναφέρω ότι έχουμε απαντήσει τουλάχιστον σε τουλάχιστον 2.000 αιτήματα νέων επιχειρηματιών. Έχουμε κάνει τουλάχιστον 700 συνεντεύξεις ή συναντήσεις μαζί τους, ως μέντορες πια, και έχουμε βοηθήσει με τη μέθοδο που περιέγραψε ο Δημήτρης ο Παξιμάδης προηγουμένως, με τη μέθοδο, τη μεθοδολογία του Kemel, πώς θα γίνει η μετατροπή της επιχειρηματικής ιδέας σε επιτυχημένο επιχειρηματικό μοντέλο και μετά επιχείρηση. Πάμε να τρέξουμε λίγο τις κάρτες και να δούμε και το όραμα, την αποστολή του Kemel, να δούμε αρκετά πράγματα έτσι για να το γνωρίσουμε, γιατί είναι η πρώτη εκπομπή με το Kemel μαζί, που θα έχουμε αρκετά ακόμα να πούμε και στη συνέχεια. Να πάμε λίγο νωρίτερα. Να πάμε λίγο νωρίτερα στις κάρτες, στις αρχές του Kemel και στο όραμα και την αποστολή, για να δούμε. Κάθε κομμάτι έχει και τις δικές του αρχές. Αν δεν έχεις αρχές, με όσους ανθρώπους έχουν μιλήσει και από αυτήν την εκπομπή, Γιάννη Χριστόπουλε, μας λένε για τις αρχές που θα πρέπει να έχει κάποιος και για την ηθική στην επιχειρηματικότητα. Και νομίζω ότι είναι δύο βασικά, δεν ξέρω αν διαφωνείτε, αν συμφωνείτε. Βλέπουμε πάντως τις αρχές του Kemel. Εμπιστευτικότητα, αντικειμενικότητα, διαφάνεια, αποτελεσματικότητα, επαγγελματική ιδεοντολογία. Και αυτά τα στοιχεία, να κάνω μια μικρή προσθήκη, είναι τα στοιχεία τα οποία παραμένουν αναλύωτα. Είναι τα βασικά προσόντα που πρέπει να έχει και σε επίπεδο μονάδας, το άτομο, ο άνθρωπος, ο εργαζόμενος, μια ομάδα, μια οργάνωση, μια επιχείρηση, ένα κράτος. Είναι τα στοιχεία τα οποία παραμένουν αναλύωτα. Είναι τα στοιχεία τα οποία κάνουν ένα σύστημα να μπορεί να αναπτύσσεται, να εξελίσσεται. Η εμπιστοσύνη, κεντρική παντοδύναμη λέξη, είναι το στοιχείο το οποίο μειώνει τα κόστη λειτουργίας των επιχειρήσεων, γιατί η εμπιστοσύνη είναι η λιπαντική ουσία ανάμεσα στις σκέψεις, ανάμεσα στις σχέσεις του καταναλωτή, της επιχείρησης, που κάνει να μειώνει το νεκρό σημείο της επιχείρησης και να αυξάνει τη διάθεση του καταναλωτή να αγοράσει, γιατί νιώθει πιο άνετα για να μπορέσει να επεκταθεί, να επενδύσει, να καταναλώσει. Στις σύγχρονες οικονομίες η εμπιστοσύνη έχει σχέση και με το επιτόκιο, γι' αυτό βλέπουμε ότι δεν μπορούμε να βγούμε στις αγορές, και αυτά τα συστατικά στοιχεία που μόλις πριν είδαμε θα τα βρούμε πάντα όταν προσπαθήσουμε να αναλύσουμε μια πετυχημένη επιχείρηση. Μπορεί να βρούμε περισσότερα, λιγότερα όμως πάρα πολύ δύσκολα θα βρούμε. Λοιπόν, πάντως βλέπω ότι δεν ανταγωνίζεστε εταιρείες συμβούλων. Έτσι, είναι σε εθελοντική βάση, απλά γιατί προφανώς κάποιοι μπορούν να το είναι πούμε. Το θέμα σαν ερώτημα στο μυαλό του Γιάννη. Της δεοντολογίας. Λοιπόν, να δούμε λίγο και το όραμα και την αποστολή, διότι πάντα πρέπει να έχεις ένα όραμα. Κοιτάξτε, καταρχήν, εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη της νεανικής καινοτόμου επιχειρηματικότητας. Αυτός είναι ο βασικός μας στόχος. Από εκεί και πέρα, δεύτερος βασικός στόχος είναι τα πανεπιστήμια. Θέλουμε στα πανεπιστήμια να βοηθήσουμε τα πανεπιστήμια να έρθουν σε επαφή με την επιχειρηματικότητα και τα νέα παιδιά που ενδιαφέρονται εκεί πέρα να πάρουν τις γνώσεις που χρειάζονται. Βεβαίως, η πρόσβαση στο φθηνό χρήμα είναι βασικό πρόβλημα για τις νέες επιχειρήσεις, εκεί όπου μπορούμε βοηθάμε, και τελικά να αλλάξει η στάση της κοινωνίας προς την επιχειρηματικότητα προς το θετικό. Διότι σήμερα ξέρουμε ότι ενδεχομένως η στάση της κοινωνίας να μην είναι τόσο φιλική προς την επιχειρηματικότητα. Μιας και μιλήσατε για πανεπιστήμια, δηλαδή να έχουμε καλύτερη σύνδεση ή να αποκτήσουμε σύνδεση ενδεχομένως ανάμεσα στην ακαδημαϊκή κοινότητα και την πραγματική οικονομία της επιχείρησης. Γιατί αυτό το έχουμε λίγο έλλειψη, είναι σε έλλειψη στην Ελλάδα. Αυτό είναι ένας βασικός μας στόχος. Και κάνουμε σεμινάρια στα πανεπιστήμια, προσπαθούμε να φέρουμε τους φοιτητές κοντά στην επιχειρηματικότητα, ώστε να επιτευχθεί αυτή η σύνδεση. Αυτό είναι εύκολο. Θα αλλάξει η ελληνική κοινωνία την αντίληψη. Την νοοτροπία. Και νοοτροπία, αλλά και αντίληψη περί της επιχειρηματικότητας. Γιατί το ξέρουμε όλοι ότι αν υπάρχει μια παρεξηγημένη έννοια σήμερα, είναι
η επιχειρηματικότητα. Αισιόδοξος είμαι πάντα. Εύκολο μπορεί να μην είναι, είναι όμως αναγκαίο. Οπότε κάποιος πρέπει κάτι να κάνει γι' αυτό, σε όλα τα επίπεδα. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε λίγο και τις κάρτες μας για να δούμε ακόμα περισσότερα. Είναι αυτό που λέγατε νωρίτερα, το πόσες δηλαδή συναντήσεις, πώς έχουν γίνει, πόσα αιτήματα από μεμονωμένους έχετε αντιμετωπίσει. Πάνω από 2.000, έτσι, αιτήματα. Βεβαίως, βεβαίως. Και πάμε και συνέχεια. Ναι, η υποστήριξη που κάνουμε προς τα πανεπιστήμια που αναφέραμε προηγουμένως, αλλά όχι μόνο, σε θερμοκοιτίδες και επιταγητές νέων επιχειρήσεων. Σε συνεργατικούς χώρους. Αναλαμβάνουμε πέρα από το ότι κάνουμε κάποιες ομιλίες, σεμινάρια, αναλαμβάνουμε και το ρόλο του μέντορα σε πολλές ομάδες νέων επιχειρηματιών, οι οποίοι συμμετέχουν είτε σε διαγωνιστικές διαδικασίες νέων επιχειρήσεων, είτε ενδιαφέρονται από μόνες τους να προχωρήσουν την επιχείρησή τους. Φυσικά προσπαθούμε να έρθουμε σε επαφή με οργανισμούς χρηματοδότησης για να μπορέσουμε να δώσουμε κάποια βοήθεια στα παιδιά τα οποία ενδιαφέρονται πού να πάνε, σε ποιος χρηματοδοτικός οργανισμός τους. Σας διακόπτω, αλλά στην ουσία είναι αυτό που λέμε και εμείς από αυτήν την εκπομπή, Γιάννη Χριστόπουλο, ότι όλοι ρωτούν, το πρώτο πράγμα που ρωτούν είναι χρηματοδότηση. Δηλαδή, από πού θα πάρω λεφτά για να προχωρήσω την εταιρεία μου. Άρα, συμπληρώνεται αυτή η πρόταση. Ναι. Αυτό προσπαθεί να γίνει. Και ιδιαίτερα σε αυτή την περίοδο που η πρόσβαση στην χρηματοδότηση, όπως κλασικά την ξέραμε, είναι πάρα πολύ δύσκολη και έως ακατόρθωτη. Και ιδιαίτερα για πολύ μικρές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις που ξεκινούν, για επιχειρηματίες που έχουν μια ιδέα και ένα όραμα που πολλές φορές μπορεί να μην είναι και κατανοητή από τα κλασικά συστήματα χρηματοδότησης των εταιριών. Οτιδήποτε καινούργιο είναι επιθυμητό και αναγκαίο για να προχωρήσουν τέτοιες ιδέες. Λοιπόν, επειδή έχουμε πολλά να πούμε, ούτως ή άλλως θα έχουμε αρκετές ακόμα εκπομπές μπροστά μας για να τα δούμε. Πάμε λίγο να συνεχίσουμε να δούμε τις κάρτες μας. Βέβαια. Εδώ είναι αυτό το οποίο πάνω κάτω λέμε. Δηλαδή και το πρόγραμμα, αν δεν κάνω λάθος, και πολλά ακόμα είναι τομείς που κάποιος μπορεί να αντλήσει χρηματοδότηση. Ρευστότητα, να το πω διαφορετικά. Είναι να πάρει χρηματοδότηση. Ναι, οι θερμοκοιτίδες έχουν το ρόλο να φιλοξενήσουν νέες επιχειρήσεις, οι οποίες θα τους βοηθήσουν να προχωρήσουν, να τους δώσουν και εφόδια και ακόμα και στέγη τους δίνουν. Ακόμα και στέγη μπορεί να δώσει σε μια νέα επιχείρηση για να ξεκινήσει, για τα πρώτα βήματα που πρόκειται να κάνει, για να ξεκινήσει. Άρα, κύριε Παξιμάδη, πόσο σημαντικό είναι για κάποιον, με βάση την εμπειρία που έχετε αποκτήσει εσείς και ως εθελοντές πλέον managers, πόσο σημαντικό είναι κάποιος που έρχεται να σας πει την ιδέα του, σε τι στάδιο, σε τι κλίμακα βάζει τη χρηματοδότηση, είναι το πρώτο πράγμα που σας ρωτάει. Και στην πραγματικότητα, ποιο είναι το στάδιο αυτό? Μπράβο. Δυστυχώς, πολλές φορές είναι το στάδιο για το οποίο μας ρωτάει και ξεκινάει από εκεί. Δεν έχει ακολουθήσει τα στάδια εξέλιξης μια startup. Η οποία startup τι είναι? Είναι ένας προσωρινός οργανισμός, ο οποίος ψάχνεται σε εισαγωγικά για να βρει μια σωστή ιδέα, να βρει ένα επιχειρηματικό μοντέλο που θα το οδηγήσει στην ανάπτυξη, ώστε να φτιάξει μια εταιρεία η οποία θα είναι ανταγωνιστική και βιώσιμη. Και εκεί υπάρχουν συγκεκριμένα στάδια. Είναι 5 τα στάδια. Αν μπορούμε να βρούμε λίγο αυτήν την κάρτα με τα στάδια εξέλιξης των νομιμοποιών επιχειρήσεων, διότι όντως είναι 5 αυτά τα στάδια και αξίζει για να γίνουμε λίγο πιο πρακτικοί στην ουσία. Ακριβώς, ναι. Λίγο πιο πρακτικοί τα βλέπουμε. Το πρώτο στάδιο λοιπόν είναι η αρχική ιδέα. Το δεύτερο στάδιο είναι αυτή η ιδέα, είναι αυτό που λέγεται concepting, να γίνει επιχειρηματική ιδέα. Γιατί εντάξει, έχει μια ιδέα, μια παρέα, κάποια παιδιά κτλ. Αποφασίζουν, αλλά πώς αυτό θα γίνει επιχειρηματική ιδέα? Και για να γίνει επιχειρηματική ιδέα, πρέπει κανείς να δει ποια θα είναι η λογική με την οποία επιχειρεί. Άρα χρειάζεται ένα επιχειρηματικό μοντέλο. Το λεγόμενο SWOT ανάλυση που λένε οι οικονομολόγοι, σαν τον Γιάννη Χριστόπουλο. Το SWOT ανάλυση. Χρησιμοποιώ τεχνικό όρο. Ενδεχομένως οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Και εγώ τυχαίνω να σας πω την αλήθεια, για να μην βγάλω το θέμα απ' έξω. Να το εκλαϊκεύσω. Αν μπορείς. Θέλουμε να φτιάξουμε. Να έχουμε μια ιδέα ότι να ίσως φτιάξουμε ένα ποτήρι. Το δεύτερο στάδιο είναι το πώς θα το φτιάξουμε. Δηλαδή το ότι θα. Ναι, το πρώτο στάδιο έχετε να φτιάξετε ένα ποτήρι. Το πρώτο στάδιο λοιπόν είναι να ψάξετε, να δαγκώσετε το ίντερνετ, την αγορά, να βγείτε, να παίξετε καταναλωτής που ψάχνει για ποτήρι, να δείτε τι ποτήρια υπάρχουν, πόσο πουλούνται,
πόσα εισάγουν, ποιοι τα εισάγουν, τι ακριβώς είναι αυτά κτλ. Αφού λοιπόν κάνετε ανάλυση της αγοράς, θα συγκρίνετε την ιδέα ποτήρι και θα κάνετε ένα SWOT ανάλυση, δηλαδή δυνατά, αδύνατα σημεία, ευκαιρίες και απειλές, για να δείτε ποια είναι τα δυνατά σας σημεία που υπάρχουν. Μετά θα φτιάξετε το επιχειρηματικό σας μοντέλο, θα μιλήσουμε αργότερα για το επιχειρηματικό μοντέλο και αυτό θα σας κατευθύνει και στα υπόλοιπα σημεία της φάσης εξέλιξης. Λοιπόν, πάμε να τρέξουμε λίγο τα στάδια γιατί έχουμε μείνει στο νούμερο 2. Ναι. Το επόμενο στάδιο είναι... Το επόμενο στάδιο είναι ο έλεγχος, αν θέλετε, αυτό που λένε στα αγγλικά screen, learn, adjust. Εκεί λοιπόν φιλτράρεις την ιδέα σου, την αξιολογείς και τη βελτιώνεις. Κάνεις το pivoting που λένε. Ναι. Δηλαδή αλλάζεις, προσαρμόζεις, ξαναπροσπαθείς, κάνεις πάλι έρευνα αγοράς για να δεις πώς προχωράς. Μέχρι να φτάσεις στο σημείο του λανσαρίσματος πλέον. Πώς εκεί, το βγάλεις λοιπόν, στην αγορά, δηλαδή το λανσάρισμα. Πώς θα βγάλεις στην αγορά το λανσάρισμα. Ένα ψηλό λανσάρισμα, μάλιστα, στην αγορά για να δεις αν θα είναι αποδεκτό το προϊόν, αν θα κάνεις πωλήσεις, αν θα κάνεις επαναληπτικές πωλήσεις, που είναι το κομμάτι scale up μετά. Είσαι έτοιμος πλέον όταν δεις ότι υπάρχουν ενδιαφερόμενοι, υπάρχει αγορά, κάνεις πωλήσεις, κάνεις και επαναληπτικές πωλήσεις, τότε είσαι έτοιμος να ολοκληρώσεις το business plan και να ξεκινήσεις. Λοιπόν, πάμε στη συνέχεια για να βάλουμε και στην κουβέντα μας και τον κύριο Λάμπρου, τον έχουμε δική σήμερα. Για τον κύριο Λάμπρου. Λοιπόν, πάμε λίγο στη συνέχεια να δούμε και τις υπόλοιπες κάρτες που έχουμε ετοιμάσει από το KML. Αυτό λοιπόν είναι 9 ενότητες. Είναι αρκετά συμπυκνωμένο. Περιγράψτε μας τι ακριβώς αναφέρεται εκεί. Οι 9 αυτές ενότητες, αυτό είναι το business model. Το επιχειρηματικό μοντέλο είναι ο καμβάς επιχειρηματικού μοντέλου και είναι ένα εργαλείο επιχειρηματικότητας που το ξεκίνησε, το επενόησε ο Ωστερβάλντερ, Αλεξάνδρ Ωστερβάλντερ, Ελβετός, και είναι ίσως από τα λίγα γενικά μοντέλα που χρησιμοποιήθηκαν και χρησιμοποιούνται στην αμερικανική αγορά. Κατέκτησε δηλαδή τον κόσμο αυτό το μοντέλο. Στις 9 ενότητες λοιπόν αυτό εξηγεί, ξεκινώντας πάντα από το ποιος είναι ο πελάτης. Γιατί πλέον βρισκόμαστε σε μια πελατοκεντρική οικονομία. Ποιος είναι ο πελάτης λοιπόν, τι αξία του προσφέρουμε, από ποια κανάλια επικοινωνούμε μαζί του, πώς δημιουργούμε σχέσεις, ποιες είναι οι κύριες δραστηριότητες, τα κύρια μέσα, με ποιους partners, με ποιους συνεργάτες είμαστε, ποιες είναι οι ροές εσόδων και ποιες είναι οι δαπάνες, το κόστος. Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, πάμε να δούμε λίγο και τις υπόλοιπες κάρτες. Λοιπόν, η εξέλιξη του marketing είναι αυτό. Μιλήσαμε για πελατοκεντρικότητα. Πήγαμε από το προϊόν στον πελάτη. Η εξέλιξη του marketing, λοιπόν, αυτό που ξεκίνησε πριν από πολλά χρόνια, το τι έχεις λοιπόν να πουλήσεις ήταν αυτό που ενδιέφερε τους παραγωγούς παλιά. Και αν δείτε στο επόμενο slide, δείχνουμε παραδείγματος χάρη ο Henry Ford που είχε και... Αυτό θα το δούμε μετά. Ναι. Πείτε μας όμως για το Henry Ford. Ο Henry Ford λοιπόν που είχε και χιούμορ έλεγε μπορείτε να διαλέξετε όποιο Ford θέλετε, το Model T τότε στις αρχές του 1900 κτλ. Αρκεί να είναι μαύρο. Από εκεί σήμερα έχουμε φτάσει στο σημείο το Tesla, το γνωστό αυτοκίνητο, να μπορείς να πας να το δεις στο showroom και να το διαλέξεις τι θέλεις μέσα από ένα customized site. Να διαλέξεις τι ακριβώς θέλεις για τον εαυτό σου. Λοιπόν, αυτό που είδαμε νωρίτερα είναι πώς ξεκινάμε μια ιδέα για να μετουσιωθεί σε μια βιώσιμη επιχείρηση. Αυτό που βλέπουμε που είναι πάλι 5 στάδια. Mm-hmm. Ξεκινάμε από επιχειρηματική ιδέα. Έχουμε την αρχική ιδέα. Αναλύουμε την αγορά, φτιάχνουμε το επιχειρηματικό μοντέλο. Μέχρι να πάμε όμως στο επόμενο στάδιο, γιατί αυτό είναι μέρος του business plan, συνεχίζουμε να επιβεβαιώνουμε τις όποιες παραδοχές και υποθέσεις έχουμε κάνει. Και εκεί είναι και το σημείο που βοηθάμε πάρα πολύ σαν και μέλη τα παιδιά εμείς. Γιατί το 42% των startups, που τι είναι μια startup, είναι μια εταιρεία η οποία έχει δημιουργηθεί δοκιμαστικά, αν θέλετε. Να δούμε αν δουλεύει. Εκεί λοιπόν βοηθάμε τα παιδιά να καταλάβουν κατά πόσον η εταιρεία τους θα επιτύχει. Έχουμε δηλαδή εργαλεία επιχειρηματικότητας τα οποία αποτελούν έναν οδικό χάρτη, αν θέλετε, που με προσανατολισμό την επιτυχία. Να δούμε λίγο αυτά τα έτοιμα πλάνα, τα οποία έχετε, έτοιμα επιχειρηματικά πλάνα. Τα έχουμε αποτυπώσει σε μία κάρτα. Είναι 4.
όπως τα έχουμε, το μέλι είναι σαν λιγκαροτροφείο ανοιχτού τύπου. Μύρτιλα. Και ένα πολύ μικρό ξενοδοχείο. Λάξερι hotel, small luxury hotel. Είναι τα τέσσερα πλάνα που έχετε. Θέλω να πάμε επίσης, πριν κλείσουμε, να δούμε κάτι ακόμα. Να δούμε, και εδώ θέλω να πάω στον κύριο Λάμπρου. Υπάρχει μια εξίσωση. Εξίσωση της κρίσης, την έχουμε ονομάσει. Η οποία, τι ακριβώς αναφέρει. Πριν την εξίσωση όμως, να δέσουμε λίγο με το προηγούμενο θέμα. Η επιτυχία και σε εταιρικό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο δεν είναι κάτι μυστήριο. Υπάρχει συνταγή. Και αυτό που παρουσίασαν ο Δημήτρης και ο Δημήτρης προηγουμένως είναι ότι το να πετύχει μια επιχείρηση, μάλλον υπάρχουν πράγματα που πρέπει να κάνεις, πράγματα που δεν πρέπει να κάνεις. Και να κάνω και ένα σχόλιο λίγο έτσι πάνω στο θέμα της χρηματοδότησης. Η χρηματοδότηση είναι αναγκαία συνθήκη, αλλά δεν είναι ικανή. Άλλωστε, όλα τα προηγούμενα χρόνια πριν την κρίση, έχουν υπολογίσει ότι περίπου 500 δισεκατομμύρια ήρθαν είτε από δημόσιο δανεισμό, είτε από ιδιωτικό δανεισμό, πιστωτική επέκταση, είτε από επιδοτήσεις. Άρα λοιπόν η χρηματοδότηση κατά τα προηγούμενα χρόνια δεν έλειπε. Τι έλειπε? Έλειπαν οι συνταγές, οι μεθοδολογίες, η δομημένη αυτή προσέγγιση για την επιχειρηματική επιτυχία. Και πάνω σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα, η γνώση και η εμπειρία που έχει συσσωρέψει το ΚΕΜΕΛ και τα στελέχη του, προσπαθούμε να το τοποθετήσουμε πάνω στην παρούσα συγκυρία. Πώς λοιπόν μπορούμε να τοποθετήσουμε προτάσεις, ιδέες για να βελτιώσουμε την εξίσωση? Τώρα είναι επικαιρή να δούμε λίγο την εξίσωση. Λίγο αυτή την εξίσωση. Την εξίσωση χρέος ίσον. Το δημόσιο χρέος είναι έσοδα μείον έξοδα δια ΕΕΠ. Άρα λοιπόν αυτό είναι το benchmark που λέμε που πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε. Ή θα μειώσουμε τον αριθμητή ή θα αυξήσουμε τον παρονομαστή. Η δημόσια συζήτηση έχει επικεντρωθεί στην αύξηση των εσόδων. Ελάχιστη κουβέντα γίνεται για τα έξοδα και ακόμα λιγότερη κουβέντα γίνεται για το πώς θα αυξηθεί ο παρονομαστής του ΑΕΠ. Άρα λοιπόν εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε μια συγκεκριμένη πρόταση επιχειρηματική που είναι εθνικής, ας το πούμε έτσι, ευέλειας, η οποία θα προσπαθήσει να αξιοποιήσει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα της Ελλάδας, ώστε να προκαλέσει ανάπτυξη, να εισρεύσει νέο χρήμα καταναλωτών από το εξωτερικό και να προκληθεί η επιθυμητή ανάπτυξη. Και αυτή η πρόταση που κάνουμε και την έχουμε αναλύσει είναι η ανάπτυξη κοινοτήτων ηλικιωμένων. Απευθύνεται κυρίως σε βορειοευρωπαίους. Ο στόχος είναι να αξιοποιηθούν και τα άειλα και τα περιουσιακά στοιχεία που έχει η Ελλάδα, ώστε να μπορέσουμε να προσελκύσουμε συνταξιούχους βορειοευρωπαίους με κάποιο σημαντικό οικονομική επιφάνεια, να μπορέσουν να ζήσουν τη ζωή τους εδώ στην... Μεμονωμένες περιπτώσεις έχουμε δει, το έχουμε ακούσει και έχουν βγει και στην τηλεόραση, αλλά εμείς πρέπει να το κάνουμε λίγο πιο οργανωμένα. Αυτό νομίζω ότι είναι πάτα πάνω στην πρόταση την οποία κάνετε. Πρέπει να το κάνουμε πιο οργανωμένα, ώστε να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε υπάρχοντες υποδομές ξενοδοχείων. Για παράδειγμα, ποιος είναι ο στόχος στον τουριστικό τομέα? Είναι να επεκταθεί η χρήση αυτού του περιουσιακού στοιχείου που λέγεται ξενοδοχείο. Μπορούμε να έχουμε 365 μέρες χρήση σε ένα συγκρότημα που έχει μπαγκαλόους, ώστε το χειμώνα που δεν υπάρχει θερινός τουρισμός να μπορούμε να φιλοξενούμε βορειοευρωπαίους τουρίστες. Σωστά. Λοιπόν, όλα αυτά τους ή άλλους και στις επόμενες εκπομπές θα τα αναλύουμε. Εδώ θα είμαστε, θα τα αναλύουμε. Να σας ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Κύριε Καλογέρα, κύριε Λάμπρου, κύριε Παξιμάδη. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Θα είμαστε και πιο πρακτικοί και σε επόμενες εκπομπές, Γιάννη. Με απλά πράγματα, πρακτικά για τον κόσμο. Θα είναι πιο συγκεκριμένα, μάλλον πιο στοχευμένα οι αναλύσεις που θα κάνουμε και οι παρουσιάσεις, ώστε να, όπου υπάρχει ενδιαφέρον και να μπορούν να μαθαίνουν οι Έλληνες επιχειρηματίες και όσοι προσπαθούν να επιχειρήσουν από τη δική σας εμπειρία, και έτσι ώστε να σας φέρουμε εμείς από αυτή εδώ την εκπομπή που παρουσιάζουμε οτιδήποτε βοηθάει την παραγωγή, οτιδήποτε κύριε Λάμπρου που προσπαθεί να βοηθήσει έστω και λίγο να ανέβει αυτό το περίφημο ΑΕΠ της χώρας. Δεν κοιτάμε πώς θα το διανύουμε, κοιτάμε πώς θα το μεγενθύνουμε. Θα είμαστε πάντα μαζί σας και πάντα δίπλα σας, ώστε να παρουσιάζουμε αυτές τις προσπάθειες. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε και εμείς πολύ. Εμείς πάμε σε ένα διάλειμμα, επιστρέφουμε.